Είμαι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ο κ. Ναβόπουλος της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών για την Ευθύνη και με άλλους δύο ανανομώ, διεύθυνση, συνεργάζομαι. Έχω κάνει μια πρώτη καταγραφή, μάλλον και δεύτερη, του αριθμού παιδιών που υπάρχουν και τότε το επεξεργάζονται λίγο παραπάνω ανά ομάδες ηλικιών. Αυτό που είπαμε, που είπατε κιόλας. Μικρές ηλικίες, προνήπια, ανήπια, δημοτικό και πάνω μέχρι 18 που έχουμε την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Και νομοθετικά πάντοτε ο ανήλικο παιδί που βρίσκεται στην Ελλάδα, χωρίς διατυπώσεις, ψαξίματα, χαρτιά των γονιών, των ομιμότητες και οτιδήποτε άλλη λέξη να πούμε, πρέπει να είναι στο σχολείο, όταν λειτουργεί το σχολείο. Το πώς θα είναι. Αυτή είναι η κατεύθυνση από τον Σεπτέμβριο, αν όσοι μείνουν σε εμάς στα νησιά, δεν ξέρουμε ότι έχουμε ακόμα 2 μήνες, να υπάρξει προς αυτή την κατεύθυνση να είναι στο σχολείο. Εδώ δεν έχουμε κάποιους που να έχουν μείνει μεγάλο διάστημα και να ξέρουν μια. Κάτι της παραπάνω από ελληνικά, οπότε μπαίνει το ερώτημα πώς θα είναι. Δυσκολία προφανώς να μπουν απευθείας σε οποιαδήποτε τάξη ηλικιακά είναι, στην πρώτη, στην τετάρτη, την τρίτη. Υπάρχει πρακτική του τμήματος υποδοχής και ένταξης που λειτουργούν κατά διαστήματα για παιδιά Ρωμά. Αυτό έχει λειτουργήσει, το ξέρετε και εδώ και στη Μυτιλίνη. Όπου σε κανένα σχολείο, όχι έξω, και αυτό έχει λειτουργήσει με το σώμα, όχι έξω από τον ιστό της πόλης ή έξω από το σχολείο. Γιατί είδαμε αυτό δεν λειτουργούσε, κάποτε υπήρχε. Σχολείο των Ρωμά. Πήγαινε ένας δύο συναδελφοί μας με κανονική οργανική θέση, θα λέγαμε. Που πας δηλαδή εκεί για να δουλέψεις και αυτή είναι η δουλειά σου για 9 μήνες που είναι ανοιχτό το σχολείο. Αλλά που τους απομονώνονται όλοι. Όλοι, εκείνοι κυρίως. Αυτό θα γίνει μέσα στο σχολείο, αυτή είναι η πρόβλεψη. Γενικές σκέψεις ελληνική γλώσσα, αγγλικά ή αν έχουν διάθεση, προδιάθεση να πάνε στην τάδε χώρα, Γερμανία και τη γλώσσα αυτή. Και εννοείται και το υπόλοιπο παιδαγωγικό μέρος όσο μπορούμε, όσο μπορεί, όχι εμείς ως εκπαιδευτικοί διευθυντές, τα γεγονότα, είναι κάτι άγνωστο. Δεν έχουμε παράδειγμα από άλλες χώρες στην των γειτονικών Βαλκανίων που είχαμε μεγάλη ζωή και ξέραμε ότι θα μείνουν οπωσδήποτε ή γεννήθηκαν εδώ τα παιδιά τους και είχαν μια αλφα μικρή γνώση των ελληνικών. Και βέβαια είναι λίγο πρωτόγνωρο το θέμα και έχει αυτή τη σχετική του δυσκολία. Αυτή είναι η γενική κατεύθυνση που υπάρχει, που εξεργάζεται και να πω ότι πρέπει να γίνει και κάπως πιο σύντομα. Δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε ξεκαθαρίσει η λύση, θα είναι ακριβώς πώς θα είναι το Σεπτέμβριο. Η υποδοχή. Βασικά εσείς περιμένετε και τελική κατεύθυνση. Ναι, ναι. Και θα λειτουργήσει στις περιοχές που υπάρχουν. Δηλαδή στην Κρήτη, αν δεν έχει ή είναι ελάχιστος αριθμός, δεν υπάρχει λόγο. Θα υπάρχει όμως και τελική κατεύθυνση του Υπουργείου για το πώς θα λειτουργήσουμε. Εμείς αυτό που έχουμε κάνει πρακτικά σήμερα, έχουμε κάνει 2 καταγραφές. Μία γενική, αλλά ο οποίο αλλάζει κατά τόσο ο αριθμός των μαθητών, των παιδιών. Και δεύτερη κατά ηλικία που γίνεται αν δεν έχει τελειώσει το που συζητάμε ή σε κανένα δύο. Σας έχουν ζητήσει εσάς κάποια εισήγηση από την εμπειρία που υπάρχουν τα παιδιά και πώς θα λειτουργεί το θέμα της γλώσσας μιας και δεν μιλάνε στην, μάλλον σε απόλυτους αριθμούς. Δηλαδή πώς θα συνεννοείται ένας δάσκαλος όσο καλή διάθεση και αν έχει αν δεν γνωρίζει την αραβική. Ναι, αυτό που νωρίτερα στο ελληνικό σχολείο δεν γίνεται να πει άλλος εκτός από τον Έλληνα δάσκαλο. Τον Έλληνα, τον δάσκαλο, καθηγητή που έχει τελειώσει και έχει αυτές τις γνώσεις και το δικαίωμα. Το θέμα που θέτει εδώ που δημιουργήθηκε κάποια υποδομή, υποστήριξη τη λέμε για επασχόληση. Προφανώς το σχολείο δεν μπορεί να δημιουργήσει ο καθένας, πρέπει να υπάρχει αυτή η διαδικασία για το που ισχύει στην εκπαίδευση. Θα κάνετε κάποια εισήγηση μεταφοράς μαθητών. Μεταφοράς τι λέτε. Ενώ ότι επαναλαμβάνω, συζητάμε με τη σημερινή. Ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος αριθμός είναι συγκεντρωμένος στο χαρτιό, στη Βιά. Α, εννοείται σε τοπικά σε κάθε νησί. Εάν κατάλαβα από την εισήγηση και από τη λογική που έχετε, ο κ. Φιλιππολίδης την έχει εκφράσει, ότι τα παιδιά αυτά πρέπει να πάνε στο σχολείο. Ναι, και να τα πούμε στις τάξεις. Προφανώς δεν μπορούν να πάνε τα σχολεία που είναι εδώ στη Σούδα, που έχουν τώρα 300 παιδάκια, να πάνε όλα στο κουράκι. Πρέπει να διαμοιραστούν. Να υπάρχει κονδύλι για κάποια πρόβλεψη ώστε να πάνε 50 στην Τουρλωτή, 50 στο. Ναι, πρακτικά αυτό που σας είπα ότι εκτός του Υπουργείου Παιδείας και τα άλλα υπουργεία που έχουν σχέση συνεργάζονται και θα έχουν μια κατεύθυνση.
Και προφανώς δεν γίνεται να πάνε σε ένα, σε δύο, σε τρία σχολεία. Το να το πώς είναι το ζητούμενο, δηλαδή η κατανομή σε, και σε άλλα σχολεία. Γιατί και η οικογένεια εκεί πρέπει να εγκατασταθεί, αν έχουμε και πολύ μήνυ τουλάχιστον παραμονή. Απασχόληση, ένταξη πια στο κοινωνικό εστό της περιοχής Κωμόπουλη, μικρό χωριό, τι θα είναι. Και επειδή δεν το έχουμε, δεν είναι πλήρης και ακριβής η απάντηση, δεν έχει ξαναδημιουργηθεί. Η προηγούμενη μεταναστευτική ροή, ας πούμε, των νοτίων, των γειτονικών μας βαλκανικών χωρών ήταν συγκεκριμένους τρόπους. Αυτές οι οικογένειες όπου έβρισκαν να μείνουν, πήγαιναν. Το ξέρατε κι εμείς έτσι. Ήμουν οι εμπειρίες του Ζήνη Ρωμά, ας πούμε. Όχι, και οι Ρωμάνοι. Και οι Ρωμάνοι ή από άλλες βαλκανικές χώρες. Αλλά αυτοί πήγαν μόνοι τους τα χωριά και ενίσχυσαν οικονομία, κοινωνία, το δημοτικό γυμνάσιο. Για πόσα παιδιά μιλάμε, δηλαδή, καταγραφή τι σα λέει τα στοιχεία που έχετε εσεί. Αλλάζουν συνέχεια. Είναι αυτό το... Πάντως είναι τετραψήφιος ο αριθμός. Συμπλήν ενώ σε κάθε νομό. Τα τρία μεγάλα νησιά. Στοιχεία με την εμπειρία τη κυβωτού του κόσμου. Τα παιδάκια τα μένουν στα τρία σχολεία του Βροντάδου. Και στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά. Ώστε να καταμεριστούν ισότιμα, ισόποσα. Να μην δημιουργούνται άλλες εντυπώσεις. Αλλά υπάρχει αυτή η εμπειρία, σωστά. Υπάρχει. Και η εμπειρία υπάρχει. Από τα πέρυσι που πάει πάρα πολύ καλά. Και τα παιδιά ενσωματώνονται και στην τοπική κοινωνία είναι αποδεκτά και συμμετέχουν στις κανονικές διαδικασίες. Δένονται και παρέες και φιλίες και είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Με το γυμνάσιο τι γίνεται, Μπιλή. Στο γυμνάσιο θα πρέπει να έχουμε τάξεις υποδοχής και στο Λύκειο το ίδιο. Εγώ θεωρώ ως παιδαγωγός ότι η πρώτη γλώσσα επαφής πρέπει να είναι η αγγλική ή η γαλλική. Δηλαδή θα αξιοποιήσουμε, πρέπει να αξιοποιηθούν εκπαιδευτικοί που μιλούν, δηλαδή γλώσσες που τα παιδιά αυτά ήδη έχουν, για τις οποίες μάλλον τα παιδιά αυτά έχουν ήδη προσλαμβάνουσες, κυρίως γαλλική από την Συρία. Όσον αφορά τώρα στα μικρότερα παιδιά, θα πρέπει να αξιοποιηθούν εκπαιδευτικοί εικαστικών, γυμναστικής, μουσικής. Για την περίπτωση τη δική μας, κυρίως καθηγητές πληροφορικής. Να είναι η πρόσβαση στη γνώση ηλεκτρονικά και εφόσον θα έχουμε και γλώσσα συνεννόησης, μια γλώσσα ευρωπαϊκή και σιγά σιγά να γίνεται, φαντάζομαι και έτσι τουλάχιστον το Υπουργείο εξέφρασε την πολιτική βούληση, θα υπάρξει αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση που θα ορίζει τους όρους της φοίτησης και της προαγωγής των μαθητών αυτών, που θα είναι ένα σύστημα κοντά στο ισχύον, γιατί ήδη υπάρχουν ευνοϊκές διατάξεις, και να γίνει αυτή η κοινωνική ενσωμάτωση. Στο θέμα κυρίως αυτού του διαστήματος και του καλοκαιριού της απασχόλησης, οι δύο δομές λειτουργούν το ονομαζόμενο χαρακτηρισμό πιλωτικά στον Ελαιώνα και στα Διαβατά. Κάπου εδώ γύρω, ό,τι έγινε θα συγκεντρωθεί, θα βγει μια πρώτη άποψη για να δούμε πώς εφαρμόζεται το καλοκαίρι στις περιοχές που δεν είμαστε μόνο εμείς στα νησιά, τα τρία μεγάλα, είναι και στη Γενή Ελλάδα που, έχουμε, που ξέρουμε ότι έχουν μετακινηθεί. Στοιχείο για το καλοκαίρι, σκέφτεστε κάτι. Στοιχείο για το καλοκαίρι. Αυτό που ξέρουμε ότι υπάρχει συνεργασία με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ψάχνουν σχεδόν ό,τι έχει. Θα βρεθεί ως θέμα και πρόβλημα ή για αντιμετώπιση, στέγαση. Μια κατασκευή που το καλοκαίρι θα είναι κάπως ανοιχτή και το χειμώνα που να κλείνει και να μεταφερθεί κάπου. Και αυτά που είπαμε ότι το πώς θα είναι αυτή η απασχόληση υπάρχει μόνο, σε εμάς τους εκπαιδευτικούς. Το εύκολο είναι της απασχόλησης με τη δράση έξω από τη γνώση και την ελληνική γλώσσα. Και θα πάμε στο επόμενο βήμα. Που δεν μπορεί να είναι η απάντηση το πως σήμερα τι γνωστικό αντικείμενο και πόσο και τι τέχνες. Υπάρχει και πρόβλημα, βιβλία έχουμε, πώς θα είναι. Στις τρεις γλώσσες, αυτά δηλαδή, κατά βιβλία προφανώς θα είναι πρώτη εκτύπωση που φωτιπιώνει οτιδήποτε άλλο. Είναι ο χρόνος φοβερά συμπυκνωμένος και να έχει για να απαντηθεί. Όσον αφορά το καλοκαίρι, να συμπληρώσω, είχα δεχτεί τηλεφώνημα από την περιφερειακή ενότητα εδώ. Να διαθέσουμε αύριους χώρους σχολείων, ούτως ώστε τα παιδιά αυτά
υπό την εποπτεία των ΜΚΟ και με την υψηλή εποπτεία της περιφέρειας, δηλαδή του κράτος, να απασχοληθούν το καλοκαίρι, να μην βρίσκονται στον δρόμο. Γιατί με ρώτησαν το χρονικό διάστημα και τους είπα ότι ουσιαστικά τα σχολεία από 1η του Ιούλη μέχρι 31 του Αυγούστου λειτουργούν μόνο ως υπηρεσίες μια φορά την εβδομάδα. Άρα είναι χώροι που μπορεί να αξιοποιηθούν για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών αυτών στους καλοκαιρινούς μήνες. Και μάλιστα η λογική, θυμάμαι την φράση, ότι δεν μπορεί τα παιδιά αυτά να είναι πια μέσα στον δρόμο. Α, εσείς έχετε τη δική σας παραχώρηση στον αυριανό χώρο. Βεβαίως. Εγώ είμαι θετική και υπέδειξα κάποια σχολεία και τους υπέδειξα και τον τρόπο που θα πρέπει να κινηθούν και να συνεννοηθούν με το Δήμο για τη χρήση των σχολικών χώρων. Τα συμπτωματικά αυτό, η ιδιωτική αυτοδιοίκηση που έχει το ρόλο που έχει και η εκπαίδευση της συνεργασίας αυτά τα δύο και με την περίπου ας πούμε λέξη εποπτεία του Πανεπιστημίου, γιατί υπάρχει αυτή η δομή, ο τρόπος που θα λειτουργήσουμε, να υπάρξει καλοκαιρινή απασχόληση, γιατί μιλάμε, το ξέρουμε, το ξέρετε και εσείς, και κάποιον αριθμό μεγάλο που δεν είναι μόνο ψήφιος, διψήφιος, μικρός, που εύκολα κάτι γινόταν. Η άποψη της πρωτοβάθμιας είναι εξής. Πρέπει ό,τι γίνει να γίνει συστηματικά και οργανωμένα, όχι προσπαθωτικά. Για να έχουν και αποτελέσματα. Σήμερα, μιλώντας πριν μερικές μέρες με τη συνεννοή Στατισχείου, έχει αρχίσει η καταγραφή το παιδί. Υπήρχε σε 1.100 περίπου, σε χείο, και από, μέχρι παιδιά από νέα, από νεογέννητα έως εφήβους. Και θα έχουμε σε λίγες μέρες, θα έχουμε τον ακριβή αριθμό των παιδιών ανά ηλικία. Να ξέρουμε πόσα παιδάκια είναι για προσχολική αγωγή, πόσα είναι για τα δημοτικά σχολεία. Οπότε να προετοιμαστούμε κατάλληλα το Σεπτέμβριο να μπορέσουν τα παιδιά αυτά καλώς από το πραγμάτων και αποδεχθούμε στα σχολεία μας.